Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή περισσότερο που βρίσκομαι μαζί σας. Βέβαια, είμαστε παλί γνώριμοι. Δεν ερχόμαστε για πρώτη φορά εδώ στον Ευαγγελισμό. Σε όλες τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις σας τα προηγούμενα χρόνια ήμασταν εδώ, παρόντες. Είμαστε παρόντες στους δρόμους του αγώνα και μέσα στο νοσοκομείο και έξω από αυτό. Και μέσα στην Ελληνική Βουλή και μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Παντού όπου χρειάζεται να διεκδικούμε μαζί σας, χέρι-χέρι, τα δίκαια αιτήματά σας. Γιατί έχουμε πλήρη συνείδηση ότι όλοι οι γιατροί, οι νοσοκόμοι, οι νοσηλευτές και οι νοσηλεύτριες, οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα σε άλλους τομείς όλο το βοηθητικό προσωπικό του νοσοκομείου όπως και όλων των δημόσιων νοσοκομείων δείχνει μια τεράστια μάχη, μια πραγματικά ηρωική μάχη για τους ασθενείς, για τους συνανθρώπους μας που υποφέρουν, για όλους εμάς όταν σας χρειαζόμαστε για να μας κάνετε καλά σε ένα υγιεινό ασφαλές περιβάλλον αλλά την ίδια στιγμή ξέρουμε ότι δίνετε αυτή τη μάχη μόνοι σας, μακριά από αυτό που έπρεπε να είναι στην πραγματικότητα το δημόσιο νοσοκομείο, δίνετε τη μάχη χωρίς επαρκές ιατρικό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων. Είπε και ο πρόεδρος του Σωματείου σας πριν πολύ σωστά, το ξέρετε κι εσείς, το ξέρει όλος ο ελληνικός λαός που έρχεται εδώ, ότι λείπουν εκατοντάδες χιλιάδες γιατροί με ειδικότητε, όσοι καλύπτουν κάποιες ανάγκες, καλύπτουν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, το ξέρετε πολύ καλά αυτό, για να κρατάνε νόμιρους τους εργαζόμενους, λείπει βοηθητικό προσωπικό, λείπουν νοσηλευτέ, λείπουν σύγχρονες και επαρκείς υποδομές, μηχανήματα και βέβαια όλα αυτά γίνονται με τραγικές εφημερίες, με συνεχόμενες εφημερίες χωρίς να έχει στοιχειώδη ξεκούραση ο γιατρός ώστε να μπορεί με επάρκεια, με καθαρό μυαλό να κάνει την επιστήμη του, να σώσει δηλαδή ζωές και βεβαίως με κουτσουρεμένες μισθολογικές απολαβές που έχει ακολουθήσει από τα χρόνια της κρίσης και συνεχίζονται από όλες τις κυβερνήσεις, από όλα τα κόμματα, όποιες κι αν είναι οι διοικήσεις. Αυτά τα ζητήματα πρέπει να τα ξέρει και να τα θυμάται ο ελληνικός λαός, να τα θυμούνται οι εργαζόμενοι, οι συνάνθρωποι μας που έρχονται εδώ για να γιατροπορευτούν και να φτιάξουμε έτσι ένα μέτωπο, μια συμμαχία κοινωνική, ώστε να απαιτήσουμε πραγματικά δημόσιο δωρεάν νοσοκομείο και όχι την συνεχή απαξίωσή του που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια όποιο και αν είναι στην κυβέρνηση, όποιο και αν είναι στην αντιπολίτευση, με τι τεράστιε ελλείψει και τι ανεπάρκειε που βάζει σε κίνδυνο και τη ζωή των εργαζομένων μέσα στο νοσοκομείο, αλλά και τη ζωή των ανθρώπων που έρχονται εδώ για να γιατρευτούν. Και για όλα αυτά, επειδή είμαστε και προεκλογικά, αν και ξέρετε και ξαναλέω ότι εμείς δεν μας ξέρετε μόνο σε προεκλογικές περιόδους, είμαστε σταθερά εδώ στους αγώνες σας όλους τους μήνες του χρόνου, αλλά μιας και σε λιγότερο από δύο εβδομάδες θα πάμε να ψηφίσουμε στις κάλπες στις ευρωεκλογές, πρέπει να πούμε και από εδώ σήμερα ότι μια ευθύνη τεράστια βρίσκεται στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τις οδηγίες, με τις κατευθύνσεις, με τα μέτρα που δίνει τα οποία υλοποιούνται μετά από τις κυβερνήσεις στα έθνη κράτη, στα κοινοβούλια εδώ, όπως η κυβέρνηση του Μητσοτάκη τα παίρνει από το Ευρωκοινοβούλιο και από την Κομισιόν, τα φέρνει εδώ και τα υλοποιεί ως εντεργατικούς νόμους. Αυτό ήταν προαπαιτούμενο, για παράδειγμα, που είπε και ο πρόεδρος πριν, σχετικά με τα απογευματινά ιατρεία, με τα απογευματινά χειρουργία, την επιπληρωμή δηλαδή, το νόμιμο φακελάκι σε τελευταία ανάλυση, που βάζει ο εργαζόμενος, η λαϊκή οικογένεια, το χέρι βαθιά στην τσέπη για να πληρώνει, για να τον χειρουργήσει ο χειρούργος και βάζει τον γιατρό να είναι σε αντίθεση με τον ασθενή. Αυτό το νοσοκομείο θέλουν και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ελληνικές κυβερνήσεις και τα κόμματα τους. Και φυσικά... Όλα αυτά φαίνονται στις κατευθύνσει όπου μιλάνε, τα ξέρετε πολύ καλά, για αυτοχρηματοδοτούμενα νοσοκομεία, μιλάνε για την υγεία, για τα νοσοκομεία, για το φάρμακο εμπόρευμα, μιλάνε για τη λογική και τη ζυγαριά του κόστους-οφέλους, όπου τα πάντα είναι κόστος για τον εργαζόμενο λαό, για αυτό που θα πρέπει να απολαμβάνει, αλλά είναι όφελος για την εθνική οικονομία, που αυτή παρεμπιπτόντως, να πούμε ξανά, Πάει ο ζεστό χρήμα μόνο σε λίγους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Γιατί και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κυβέρνηση χρόνια τώρα από το Ταμείο Ανάκαμψης αυτό το ζεστό χρήμα που δίνεται από τον ιδρώτα των φορολογουμένων της χώρας μας πάει για χρηματοδότηση των ιδιωτικών επιχειρηματικών ομίλων και στον τομέα της υγείας. Και είδαμε το ρόλο που έπαιξαν και καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας όπου εδώ τα νοσοκομεία μας έγιναν νοσοκομεία μιας νόσου του COVID και πηγαίναν, στέλναν όλους τους υπόλοιπους για τις υπόλοιπες ασθένειες στα ιδιωτικά, στις ιδιωτικές κλινικές, στα ιδιωτικά νοσοκομεία για να θησαυρίζουν οι λίγοι έμποροι, αυτοί οι μεγάλοι έμποροι των ιδιωτικών μεγαθυρίων στην υγεία. Αυτή όμως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτές είναι και οι κυβερνήσει τη. Και κοιτάξτε να δείτε, επιλέγει λέει προγράμματα για την πράσινη μετάβαση. Και αυτό ακούγεται ωραίο, πρασινάλογα τους λέμε εμείς. Επιλέγει έργα λόγω αυτού για να γίνονται ενεργειακές καινοτομίες και ανακαινήσεις κλπ. Και, και είδαμε που οδηγείται. Για να δώσει χρήματα όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση για την πράσινη μετάβαση και από τα ταμεία αυτά που έχει για τις ενεργειακές αλλαγές δεν έχει δώσει ούτε ένα ευρώ για να φτιαχτεί ένα δημόσιο νοσοκομείο, για να φτιαχτεί μια υποδομή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, για να προσληφθούν εργαζόμενοι, να προσληφθούν γιατροί με όλες τις ειδικότητε, να προσληφθούν νοσηλευτέ. Αυτή είναι δυστυχώ η κατάσταση. Και βλέπουμε τι γίνεται. Δίνουν σε διάφορους ενεργειακούς εργολάβους που θα κάνουν τις ενεργειακές ανακαινήσεις, υποτίθεται, για να πάρουν πάλι ζεστό χρήμα που βγάζουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι και από την άλλη μεριά βλέπουμε τι γίνεται στο Γεννηματά. Το είδαμε όλοι, το διαβάσαμε στις εφημερίδες, άλλοι το ζήσαν, που έκανε στα επίγοντα περιστατικά αυτό που χρηματοδοτούν, λέει, υποτίθεται, για να κάνουν και εξυγχρονισμού στο τμήμα των επιγόντων περιστατικών των δημοσίων νοσοκομείων. Εκεί το κάναν και είδατε τα χάλια. Ράτζα πάλι στου διαδρόμου, οι γιατροί να πηδάνε πάνω από ράτζα και από κρεβάτια για να βρουν ασθενεί να του περιθάλψουν και ουσιαστικά προσωπικό δεν υπάρχει. Μπορεί να φτιάχνουν και να χρωματίζουν τα ντουβάρια, αλλά γιατρού δεν προσλαμβάνουν. Δίνουν χρήματα δηλαδή για την πράσινη μετάβαση και παραμύθια για την ενεργειακή υποτίθεται ανακαίνιση και τελικά βρισκόμαστε σε μία από τα ίδια. Και ο ασθενής να μην μπορεί να περιθάλπεται το σωστά και ο γιατρός, ο νοσηλευτής, ο εργαζόμενος στο νοσοκομείο να υποφέρει, να μην μπορεί να αντέξει αυτή την κτηνοδία ενός κράτους που είναι μόνο για τα συμφέροντα των λίγων. Και πολύ σωστά έγινε η αναφορά για την αυτή η κατάπτυστη εγκύκλιο του Υπουργείου σχετικά με τους VIP και την προτεραιότητα στην εξυπηρεσ... εξυπηρέτησή τους, ενώ το σωστό και δίκαιο βεβαίως είναι να εξυπηρετούνται οι ασθενείς, είτε είναι γνωστές προσωπικότητες, είτε είναι στο χώρο των VIP, όπως λέγονται, είτε είναι απλός εργαζόμενος, απλός υπάλληλο, ένας αγρότης, ένας επαγγελματίας, μια γυναίκα, ένας φοιτητή να εξυπηρετούνται με βάση την προτεραιότητα του περιστατικού. Και αυτός που πρέπει να πάει πρώτο στο χειρουργείο, αυτός που πρέπει πρώτα να κοιτάξει ώστε να γιατρευτεί. Και όχι βέβαια αν είναι κάποιο επώνυμο πρόσωπο. Σε αυτό πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Το ΚΚΕ σας στηρίζει σε αυτό. Είμαστε μαζί σας. Φυσικά αυτό δεν έχει καμιά σχέση. Εμείς ευχόμαστε στο Conference Cup να πάρει η ελληνική ομάδα να, να κερδίσει σε σχέση με την Ιταλική, τη Φιωρεντίνα. Αυτό έτερον εκάτερον. Άνο, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Από αυτή τη σκοπιά λοιπόν έχουμε να πούμε ότι πρέπει να σκεφτείτε και το τι θα γίνει κριτήριο ψήφου σε αυτές τις ευρωεκλογές στις 9 του Ιούνιου και εμείς θεωρούμε ότι ο τομέας της υγείας η αναγκαιότητα ενός δημόσιου πραγματικά δωρεάν συστήματος υγείας που θα είναι προς το συμφέρον του ελληνικού λαού πρέπει να είναι κριτήριο ψήφο για αυτό που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση και τι αποφάσεις πάρθηκαν στα Ευρωκοινοβούλια αυτών των χρόνων, για το τι έκανε η ελληνική κυβέρνηση όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις μέχρι σήμερα και η σημερινή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τι έκαναν τα κόμματα της υπόλοιπη αντιπολίτευσης σε σχέση με το δημόσιο τομέα της υγείας, μαζί με όλα τα υπόλοιπα φυσικά ζητήματα, γιατί δεν είναι ένα μόνο το πρόβλημα, από κοντά και μαζί έρχεται η ακρίβεια, γιατί και εσείς ζείτε αυτή την κατάσταση, έρχεται η παιδεία και η μόρφωση των παιδιών μας, Έρχονται τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός με χαμηλούς μισθούς, με χαμηλές συντάξεις και βεβαίως με ε, πληρωμή μεγάλων υπέρογκων φόρων είτε έμεσων είτε άμεσον και αυτά όλα είναι κριτήρια ψήφου για τον ελληνικό λαό είναι κριτήρια ψήφου και για τους εργαζόμενους στον Ευαγγελισμό. Δεν μπορεί να χειροκροτάνε, θυμόσαστε που βγαίναν οι κρατικοί παράγοντες, τότε οι υπουργοί εν μέσω πανδημίας COVID, να βγούμε στα μπαλκόνια να χειροκροτήσουμε τους γιατρούς και τους νοσηλευτές των δημόσιων νοσοκομείων για τον ηρωικό αγώνα που δίνουν εκείνες τις δύσκολες μέρες και τώρα να απευθύνονται σε σας και να σας λένε κάφρους και ανθρωπάκια. Λέξεις απαράδεκτες που πρέπει να επιστραφούν στον ίδιο του Υπουργού του Σημερινού Υγεία. Έτσι λοιπόν, εμείς λέμε ότι πρέπει να δυναμώσετε τη δύναμη αυτή, τη φωνή που και μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, εκεί που παίρνονται οι αποφάσεις και δίνονται πρώτα οι οδηγίες, και μέσα στην Ελληνική Βουλή σε συνέχεια που υλοποιούνται αυτές οι αποφάσεις της Κομισιόν, αλλά κυρίως στους δρόμους του αγώνα, στα σωματεία, παντού, να δυναμώσει η δύναμη αυτή που θα παλέψει μαζί σας για να γίνουν πράξη όλα τα οράματα, όλες οι διεκδικήσεις, όλα αυτά που έχουμε ανάγκη σαν λαό και σαν χώρα για να ζούμε με αξιοπρέπεια, με το κεφάλι ψηλά, για να μπορούν να ζουν εμείς και τα παιδιά μας, οι οικογένειές μας, χωρίς το άγχος για το πώς θα πάω στο νοσοκομείο και τι θα γίνει εκεί, τι θα χρειαστεί να πληρώσω, αν θα βρω το γιατρό, πότε θα μου βάλει το ραντεβού γιατί δεν υπάρχουν γιατροί για να περιμένω εξάμεινο και χρόνο. Ούτε βεβαίως όλα τα υπόλοιπα ζητήματα που ταλανίζουν μια λαϊκή οικογένεια. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο γιατρός που κάνει είναι σε ένα ευαίσθητο τομέα, έχει ένα λειτουργήμα, σώζει ανθρώπινες ζωές σε κρίσιμες καταστάσεις δεν μπορεί αν δεν είναι να λειτουργήσει σωστά, αν δεν είναι απερίσκεπτος, απερίσκεπτη από προβλήματα. Δηλαδή να σκέφτεται αν ο μισθό του φτάνει για όλα αυτά που έχει να πληρώσει. Να σκέφτεται για το πού θα πάει το παιδί του να σπουδάσει και αν θα φτάνουν τα λεφτά σε άλλη πόλη αν περάσει φοιτητή ή φοιτήτρια στο πανεπιστήμιο. Για το πώς πρέπει, γιατί και αυτοί έχουν οικογένειες. Για το πώς πρέπει να βολέψει, να κανονίσει, να, να γιατροπορέψει μια μάνα, έναν πατέρα που είναι υπέργυρος. Γιατί δεν υπάρχουν και αντίστοιχες δομές. Και όλα αυτά τα ζητήματα. Άρα λοιπόν οι γιατροί, οι νοσηλευτές, πρέ... όλοι οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία πρέπει να είναι στη φροντίδα του κράτους. Πρέπει να είναι στη φροντίδα όλων μας. Και τελειώνοντας αυτή τη μικρή μου παρέμβαση, θα ήθελα να σας καλέσω να σκεφτείτε αυτό που σκέφτεστε να κάνετε, πάρα πολλοί από εσά, πάρα πολλοί από όσου μας ακούνε από τους εργαζόμενους εκεί έξω, μέσα στον ελληνικό λαό, να σκεφτείτε και να δυναμώσετε τη δύναμη αυτή που θα είναι μαζί σας και την επόμενη μέρα. Γιατί και μετά τις 9 του Ιούνιου υπάρχει η 10 του Ιούνιου και νέα αντιλαϊκά μέτρα υπάρχουν στα συρτάρια και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ελληνικών κυβερνήσεων. Με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την υποδοχή και να σας ακούσω στις παρεμβάσεις που θα ακολουθήσουν. Να είστε καλά.